με τις διαδρομές μας, πού θέλουμε να πάμε, θέλουμε να πάμε στην Κερκίνη, θέλουμε να πάμε στην Αφίπολη, όλα και τι μπορούμε να βρούμε και από εστιατόρια και τι μπορούμε να φάμε. Πολίτης, έτσι όπως είναι. Ναι. Πώς μπορεί αυτό, πρέπει να έρθει μόνο εδώ, δεν υπάρχει και διαδικτυακά που φυσικά θα και υπάρχει, είναι στημένα στο. Θα τα στήσουμε πάνω στο δικό μας το σερβερ που είναι το τουρισμού του Δήμου Στερών. Όλα αυτά που βλέπουμε εδώ μέσα θα τα έχουμε τη δυνατότητα να τα σηκώσουμε και στην πλατφόρμα. Βέβαια, επειδή θα έχουμε πολλά πια πολλά στοιχεία εδώ μέσα, πάντα θα υπάρχει το αίρισμα για να έρθουν να μας επισκεφτούν και εδώ. Ο Δήμαρχος Σερών και ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ παρουσίασαν το νέο σύγχρονο ψηφιακό εργαστήρι τουρισμού, αξιοποιώντας το εργαλείο του Adriatic Link, το οποίο δημιούργησε αυτό το ψηφιακό εργαστήρι τουρισμού και θα φιλοξενείται από εδώ και στο εξής στο ισόγειο του κτηρίου της πρώην ΤΕΔΚ σε ένα πλήρως εξοπλισμένο χώρο. Η στόχευση είναι η παροχή τουριστικών πληροφοριών και όχι μόνο, και ταυτόχρονα η πλήρης ενημέρωση και ξενάγηση των επισκεπτών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Σερών, αλλά και σε ξεχωριστές ομορφιές που παρέχει ευρύτερα ο τόπος μας, ο νομός Σερών. Υπάρχει φυσικά το κατάλληλο ενημερωτικό υλικό, το οποίο αφορά αυτές τις περιηγήσεις και αυτά τα ταξίδια. Υπάρχει έντυπο λοιπόν υλικό, αλλά υπάρχει και ψηφιακό υλικό. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ τόνισε πως αμέσως μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και το άνοιγμα των σχολείων, αυτό το ψηφιακό εργαστήρι τουρισμού θα είναι έτοιμο να υποδεχθεί αλλά και να ενημερώσει και να ξεναγήσει μαθητές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, καθώς όπως σημείωσε, πρωτεύων στόχος είναι να γνωρίσουν οι ίδιοι οι πολίτες τις ομορφιές του νομού. Αυτά που έχουμε περάσει μέσα στο σύστημα δεν αφορούν μόνο το Δήμο των Σερών, αλλά είναι συνολικά για τον νομό των Σερών. Συγχρόνως, άνθρωποι που ασχολούνται είτε στα ΕΠΑΛ είτε του Πανεπιστημίου, φοιτητές, να μπορέσουν να έρθουν εδώ, να γνωρίσουν και αυτοί τις ομορφιές του τόπου μας, αλλά και μαζί τους ίσως να χτίσουμε κάτι περισσότερο από αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή. Θέλω να κάνω ένα κάλεσμα σε όλους τους ερέους να περάσουν εδώ από τον χώρο, να επισκεφτούν. Σίγουρα κάτι θα αποκομίσουν περισσότερα από αυτά που γνωρίζουν στο κομμάτι του τουρισμού, στο κομμάτι του Δήμου Σερών, του νομού Σερών, γιατί ψάχνοντας είδαμε ότι πολλά πράγματα και εμείς οι Σεραίοι δεν τα γνωρίζαμε. Οι ομάδες των επισκεπτών του χώρου μπορούν να παρατηρήσουν την πίστα του αυτοκινητοδρομίου Σερών από ψηλά, μπορούν επίσης φορώντας τα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας να μπουν μέσα στην πίστα και την ίδια στιγμή να μεταφερθούν στον πανέμορφο ορεινό όγκο του Λαϊλιά, στη λίμνη Κερκίνη, στο Σπήλαιο Αλιστράτης και γενικώς σε όλα τα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος. Επιπλέον παρέχει τη δυνατότητα μέσω quiz γνώσεων για αυτοεκπαίδευση των επισκεπτών, ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι ο χώρος ενδείκνυται και για ψηφιακές εκθέσεις. Είναι ένα σπουδαίο εργαλείο σύμφωνα με τους υπευθύνους για την εξωστρέφεια του τόπου μας. Όλες οι σχολές, είτε είναι από τα ΙΕΚ, τα οποία είναι γύρω στα 15 με 20 τμήματα, από τα ΕΠΑΛΕΠΑΣ, αντίστοιχα πολύ μεγάλος αριθμός, από το Πανεπιστήμιο, από τα ΤΕΦΑΑ, με τα τμήματά τους που ασχολούνται με τα αθλήματα που είναι της εναλλακτικού τουρισμού, το Πανεπιστήμιο το ίδιο με το τμήμα, έχει μεταπτυχιακό τουρισμού που μπορούν να βοηθήσουν, ή τα τμήματα διοίκησης, το υγειοπλοριφορική, βλέπετε που έχουμε χάρτες με διάφορα σημεία. Όλοι αυτοί στην ουσία μπορούν να περάσουν από εδώ πέρα οργανωμένα, να γνωρίσουν, να δουν τι πράγματα έχουμε σε όλο τον νομό, γιατί πολλοί από αυτά δεν τα ξέρουν, δεν τα γνωρίζουν. Να φωνάξουμε εινοποιούς να παρουσιάσουν τα δικά τους προϊόντα, οι ίδιοι εδώ μέσα με το χώρο, να φέρουν και τα διαφημιστικά τους, τα φυλάδια και ό,τι άλλο διαφημίσεις έχουν. Να εξηγήσουν τα παιδιά τις ποικιλίες που έχουμε στο νομό. Σιγά σιγά να δείξουμε και τα άλλα προϊόντα. Έχουμε τυριά, έχουμε κρέατα, έχουμε πέρα το βουβάλι που τα ξέρουμε και μόνο έτσι ότι έχουμε το βουβάλι. Να δείξουμε σιγά σιγά ότι έχουμε μια τεράστια πεδιάδα με πολλά προϊόντα. Αυτό όμως πρέπει να το περάσουμε σε όλα τα παιδιά που ασχολούνται στον τουρισμό. Σκεφτείτε ότι όλα τα παιδιά που δουλεύουν στα εστιατόρια, είτε είναι εδώ στις Σέρες, είτε είναι στη Χαλκιδική, είτε στα νησιά, δεν γνωρίζουν ακριβώς τι πλούσιο νομό έχουμε στην περιοχή μας. Που όντως έχουμε. Το τουριστικό εργαστήρι έχει ως σκοπό του να απασχολήσει
όλους όσοι έχουν άμεση ή έμεση σχέση με τον τουρισμό, όχι μόνο του Δήμου Σερών, αλλά και όλου του νομού, καθώς θα προτείνονται διαδρομές και δραστηριότητες συνδυαστικά. Σίγουρα η συνεργασία υπάρχει και οι συνέργειες υπάρχουν, αλλά μπορούμε να τους κάνουμε ακόμη πιο ενεργές. Η ΑΝΕΣΕΡ, ως αναπτυξιακή εταιρεία Σερών, παίζει ένα καταλυτικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση και οι συνεργασίες υπάρχουν μέσα από την ΑΝΕΣΕΡ. Ακόμη όμως και εδώ το εργαστήρι αυτό μπορεί να αποτελέσει ακριβώς και πυρήνα συνεργειών και συνεργασιών, ούτως ώστε η προβολή πολλών πραγμάτων τα οποία κάνουν οι Δήμοι στο δικό τους πλαίσιο της εξωστρέφειας να περνάνε μέσα και να προωθούνται μέσα από αυτό το ψηφιακό εργαστήρι. Άρα μιλάμε για μια συνολική δομή για όλο τον τόπο, δεν είναι μόνο για το Δήμο Σερών.